Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε περίπου το 210 με 215 μετά Χριστό. Αρχικά ονομαζόταν Θεόδωρος και οι γονείς του ήταν Έλληνες ειδωλολάτρες και είχαν μεγάλη κοινωνική θέση στη Νεοκεσάρια του Πόντου, γνωστή στην αρχαιότητα και ως Καβυρία, Διάσπολης και Σεβαστή. Σήμερα η πόλη λέγεται Νιξάρ. Μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευσή του, ο Άγιος Γρηγόριος μαζί με τον αδελφό του Αθηνόδωρο πήγαν στη Βηρητό για να σπουδάσουν νομικά. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια για τον Γρηγόριο. Όταν περνούσε από την Κεσαρία, άκουσε το δεινό ερμηνευτή των γραφών, Οριγένη. Ο Γρηγόριος τόσο πολύ ενθουσιάστηκε μαζί του, ώστε άφησε τα νομικά και διετέλεσε επί χρόνια μαθητής του. Τότε ο Θεόδωρος άλλαξε το όνομά του σε Γρηγόριος, καθώς το Θεόδωρος δεν θεωρούνταν αποκλειστικά χριστιανικό όνομα. Σπούδασε αρχικά φιλοσοφία και αργότερα θεολογία, πάντοτε όμως έκλεινε προς τις φιλοσοφικές μελέτες τόσο πολύ, ώστε είχε την διακαή επιθυμία να αποδείξει ότι η χριστιανική θρησκεία ήταν η μόνη αληθινή και καλή φιλοσοφία. Οι σπουδές του κοντά στον Οριγένη διήρκησαν 7 χρόνια. Κατόπιν πήγε στην Αλεξάνδρεια και από εκεί επέστρεψε στην Νεοκεσάρια με πλήρη θεολογική μόρφωση και Άγιο Ζήλο. Τότε ο Μητροπολίτης Αμασίας Φέδημος διέκρινε τα χαρίσματά του και τον έκανε επίσκοπο Νεοκεσαρίας, η οποία είχε μόνο 17 χριστιανούς. Ο Γρηγόριος όμως δεν το θεώρησε υποτιμητικό. Βασιζόταν πολύ στη δύναμη της Θείας Χάριτος και πάντα είχε στο μυαλό του τα ενθαρρυντικά λόγια του Θείου Παύλου. «Εν δυναμού εν τη χάριτη, τι εν Χριστώ Ιησού». Δηλαδή, να ενδυναμώνεσαι με τη χάρη που μας δίνεται από τη σχέση και την ένωσή μας με τον Ιησού Χριστό. Πράγματι, με τη χάρη του Θεού, ο Γρηγόριος έκανε καταπληκτικό αγώνα και χριστιάνισε σχεδόν όλη την πόλη. Και ενώ είχε παραλάβει 17 χριστιανούς, όταν πέθανε ειρηνικά στα τέλη του 270 μετά Χριστό, είχαν απομείνει στην επισκοπική του περιφέρεια μόνο 17 ειδωλολάτρες. Υπήρξε δε τόσο εγκρατή στη γλώσσα του, ώστε δεν βγήκε από αυτή κανένας κακός ή περιττός λόγος. Γι' αυτό και ο Θεός τον κόσμησε και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Θεωρείται ότι εκτέλεσε πολλά θαύματα και γι' αυτό το λόγο του δόθηκε η προσωνυμία «Θαυματουργός». Στον Γρηγόριο αποδίδεται η καθιέρωση εορτασμών προς τιμή των μαρτύρων, των διδασκαλιών σχετικά με τους Αγίους και η τήρηση εορτών για τους Αγίους που αποτέλεσε επίσης μέσο για να προσελκύσει ειδωλολάτρες στην Εκκλησία. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών περίπου. Τα λείψανά του έχουν μεταφερθεί στην Καλαβρία. Το βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νήσης, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί την πιο αξιόπιστη βιογραφική πηγή εν μέσω ασαφιών και θρύλων. Στον εγκομιαστικό του ρόλο προς τον Άγιο τον ονομάζει Μέγα και θεωρείται ότι ήταν το πρώτο άτομο μαζί με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που έλαβε το όραμα της Παναγίας, βάσει του οποίου κατέγραψε μια ομολογία σχετικά με το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Επίσης, ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσης, αναφέρει ότι ο ίδιος μεγάλωσε ακούγοντας διηγήσεις και περιγραφές περιστατικών της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, καθώς και τους θεόπνευτους λόγους του από τη γιαγιά του Μακρίνα, η οποία ήταν μαθήτρια και πνευματικό παιδί του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος σε ένα του λόγο λέει για τον Γρηγόριο ότι για τα πνευματικά του χαρίσματα και την χάρη των θαυμάτων, δεύτερος Μωυσής παρά αυτών των εχθρών της Εκκλησίας ανηγορεύωτο. Τα έργα του Γρηγορίου έχουν διασωθεί σε ιδιαίτερα αποσπασματική κατάσταση. Ονομαστός παραμένει ο αποχαιρετιστήριος λόγος του εις Οριγένη, προσφωνητικός μετά το πέραστο σπουδό του, όπου εξυμνείται η διδακτορική δυνότητα του Οριγένη. Άλλα έργα του που σώζονται είναι η επιστολή κανονική περί των εν την καταδρομή βαρβάρων, ειδωλόθητα φαγόντων, λόγοι εις τον Ευαγγελισμό της Παναγίας Θεοτόκου,
λόγος εις τους Αγίους πάντας και άλλα. Η μνήμη του εορτάζεται και τιμάται στις 17 Νοεμβρίου.